Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του καταστήματος Δέσποινας Γεύσης που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Σερών, στην οδό Περιστέρη Κωστοπούλη 3. Για τον κύριο Γιάννη Δήμου, ιδιοκτήτη της επιχείρησης, το τολμηρό αυτό εγχείρημα στους καιρούς οικονομικής αβεβαιότητας που ζούμε απέδωσε καρπούς και το Δέσποινας Γεύσης κατάφερε να μπει στις καρδιές των Σερών πολιτών, προσφέροντας χειροποίητες πίτες σε αρκετά οικονομικές τιμές. Σήμερα κλείνουμε δύο χρόνια από το ξεκίνημα ενός εγχειρήματος δύσκολου, θα έλεγα. Γιατί βλέποντας μπροστά μια βεβαιότητα οικονομική γενικότερα και δύσκολες καταστάσεις που περνάει η πόλη μας και γενικότερα η χώρα, κατορθώσαμε, τολμήσαμε και ανοίξαμε το κατάστημα Δέσποινας Γεύσης. Δύο χρόνια μετά, η γεύση, πέρα από τις γεύσεις που δίνουμε στον κόσμο, η γεύση που αφήνει είναι μια γλυκιά γεύση, θα έλεγα, διότι πραγματικά ο τολμών, όταν λέει νικά, όπως λέει και ο λαός μας, ισχύει και εδώ πέρα. Καταφέραμε να εδραιωθούμε ουσιαστικά στις καρδιές του κόσμου από τη συμμετοχή του, από τους αρκετά μεγάλους αριθμό πελατών που έχει αποκτήσει το κατάστημα, με κυρίαρχο σκοπό να προσφέρουμε σε οικονομικές τιμές την καλύτερη δυνατή σε ποιότητα χειροποίητη πίτα. Διότι όλα τα προϊόντα τα οποία έχουμε εμείς είναι χειροποίητα, γίνονται στο χέρι, γίνονται την ίδια ώρα. Και αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα που θέλαμε εμείς από την αρχή να πετύχουμε. Η επιχείρηση το γιόρτασε και πρόσφερε δωρεάν καφέ στους καταναλωτές, ενώ παρά τις δυσκολίες που έφερε η πανδημία, το Δέσποινας Γεύσης παραμένει δυναμικά κοντά στους Σεραίους. Σήμερα η Δέσποινας Γεύσης κλείνει δύο χρόνια από τη λειτουργία της και το γιορτάζει με διάφορες προσφορές στο κατάστημά της Περιστέρη Κωστοπούλου 3. Που σημαίνει ότι πέρυσι δεν μπορέσαμε να γιορτάσουμε γιατί ήμασταν κλειστοί στο πρώτο lockdown του Μαρτίου. Ήμασταν μέχρι τέλος Απριλίου, νομίζω, ανοίξαμε αρχές Μαΐου. Φέτος είμαστε και ανοιχτά και κλειστά ταυτόχρονα, διότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η αγορά ήταν κλειστή. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε δυνατοί και αύριο για να μπορέσουμε να έχουμε την παρουσία που μας αναλογεί στον χώρο μας, στις καρδιές των συμπολιτών μας.